συντηρητή παράγοντες που το επέβαλαν. Χρειάζεται το υλικό συμβάσιο. Και που ο Δήμος, ο οποίος πρώτα μας πέσει μια μισή ώρα στο Μαξίμου και για Σεβέ, τότε που συζητάγαμε, το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας είναι υψηλή μισθή. Ποιοι υψηλή μισθή που είναι βάλει λίγο παραπάνω από τους Πορτογάλους. Όλοι οι άλλοι είχαν 2-3 φορές παραπάνω μισθούς. Και ανταγωνιστικότητα είχαν και λίγα καταστροφή δεν υπήρξε. Αλλά μέσα από αυτό κονόμησαν κάποιοι γη, οι τραπεζίτες και μεγάλα εταιρεία της αγοράς. Και όταν αυτό έγινε και έγινε οριζόντια για όλους, πήρε το διάβολο σε όλες τις επιχειρήσεις μας και μία μετά την άλλη άρχισε να κλείνει και να χάνεται ο εργαζόμενος από μέσα και το μικρομεσαίο να πηγαίνει φυλακή. Συνεπώς, λέμε ότι αυτό που μόνο πρώτα απ' όλα δίνει με όλες τις εταιρείες που έχουν γίνει, 0,5% παραπάνω ανάπτυξη στο ΑΕΠ της χώρας, από μόνο 10.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δίνει και 0,75% παραπάνω στη ζήτηση. Θα μου πεις μικρά μεγέθη. Λέω ναι, μικρά μεγέθη, αλλά δίνει θετικό πρόσημο στο μείον που υπάρχει σήμερα. Και εν πάση περιπτώσει δίνει μια θετική άβρα ότι ξέρεις, πρέπει να πάμε συμπεταγμένα να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτό ο κόσμο που φωνάει, που εργάζεται, που δουλεύει στην επιχείρηση, στην εργασία, μαζί να ανατάξουμε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και σε αυτή τη βάση και με όλα αυτά, έχουμε αναζητήσει του βασικού κλάδου τη οικονομία που θα επενδύσουμε την καινούργια προσπάθεια. Το πιο κρίσιμο σου ζήτημα. Εδώ χρειάζεται να δουλέψουν και τα Ινστιτούτα Γιώργο και τα Κειμενητήρια και τον Χριστό να δουλέψουν όλοι με σοβαρά. Γιατί αν δεν επιλέξουμε τι κλάδι τη οικονομία μπορεί να είναι ποιοτικά σε ένα βαθμό οικονομικά ανταγωνιστική, θα επενδύσουμε σε ένα λάθος πάλι μοντέλο το οποίο δεν θα έχει μέλλον την λογική. Και δεν παίζουν σήμερα οι ίδιοι πέρσι που παίζανε σε αυτή την αγορά του κόσμου όπως ήταν μόνο η Κίνα, η Αμερική, η Γερμανία και η Κίνα. Τώρα παίζουν και οι Ρώσοι, παίζουν και οι Βραζιλιάνοι και οι Ινδοί και οι Πακιστανοί με πολύ χαμηλά σχέσεις με την εργασία αμοιβές και τα λοιπά και όχι μόνο. Άρα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να είμαστε ποιοτικά και γι' αυτό προσπαθούμε και τελειώνω εδώ μέσα από την πραγματική όσμωση με τις κοινωνικές δυνάμεις της εργασίας και της επιχείρησης σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο να αναζητήσουμε τις πιο καλές λύσεις. Έχουμε πιστεύω ότι έχουμε πει τους 6-7 κλάδους, αλλά τέτοιο αυτό μια ακόμα μεγαλύτερη έρευνα όταν θα έχουμε την κυβέρνηση που θα μπορούμε να έχουμε και όλα τα εργαλεία τα επιστημονικά, τα τεχνικά, τα οικονομικά να τα δούμε με πιο καθαρό μάτι. Και γι' αυτό κάναμε αυτές τις 13 περιφερειακές συνδιασκέψεις, συνέδρια με τις τοπικές κοινωνίες, πριν τις εκλογές ένα μήνα, ενάμιση που έγινε, ακριβώς προσπαθώντας να υπηρετήσουμε όσο μπορούμε πιο στοχευμένα αυτόν τον τρόπο. Τελειώνω ότι είμαστε αισιόδοξοι. Φαίνεται ότι αυτό το κατανοούν πλέον για πρώτη φορά. Έχει αρχίσει η διαπραγμάτευση με το ΣΥΡΙΖΑ. Γεγονός έχει ξεκινήσει πολύ κρυφά. Όχι με κρυφά email του Χαρτούπολη και άλλων πολλών πρώην και νυν. Ανοιχτά πια. Επειδή ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση, προσπάθεια του είναι βέβαια πλανιστών εννοώ, να μην έχουμε στην αυτοδυναμία για να μπορούν να μην δώσουν όσο θα αναγκαστούν να δώσουν. Και αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθο. Αυτό που ο παπά προηγουμένω ο Νίκο, να μην τα επαναλάβω και την κρισιμότητα αυτού του θέματο, δεν είναι θέμα μια εγωιστική διαδικασία να έχουμε εμεί αυτοδυναμία στην κυβέρνηση και να μην ακούμε κανέναν. Αν δεν ακούσουμε τον κόσμο, θα τα χάνουμε σε 6 μήνε αριστερά, θα τα δέξει. Αλλά να έχουμε τα χέρια μα ανοιχτά, να ξέρουν οι ξένοι ότι δεν θα μα βάλει πεπονόφλουδα είτε αυτό λέγεται Θεοδωράκη, είτε δεν λέγεται, ξέρω πώ άλλο μπορεί να λέγεται και θα πετρώσει σε αυτό το διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Και να σας πω ότι ήμουν πριν από έχει αξία αυτή, γιατί περνάει σε ένα βαθμό αυτό ο κόμμα, σε έναν κόσμο αυτόν που λέμε το 10% των αποφασίστων. Σε ένα συνέδριο στο Παρίσι, 150 εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, εργοδότες, εργαζόμενοι, οικονομολόγοι, ευρωβουλευτές κτλ. Ένα πλήρως αντιπροσωπευτικό σώμα. Αν δεν τους ήξερα, εμείς στο πρώτο πάνελ, που ήταν και μια καλή παρουσία της Ελλάδας κατά την ομολογία, αν δεν τους ήξερες, θα νόμιζες ότι μιλάνε σε Ριζέι. Λέγανε δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι αυτή η πολιτική της Μέρκελ καταστρέφει την Ευρώπη και τους λαούς. Συνεπώς η ελπίδα είναι μπροστά μας. Μην φοβηθείτε, δώστε εμπιστοσύνη την τελευταία μέρα που να παρουσιάσετε τη δική σας θετική δράση απέναντι σε αυτό που έχετε για να μην καταντήσουμε αυτές τις κυρίες μέρες. Θα παλέψουμε, θα είναι δύσκολες μέρες, δεν θα καλύψουμε από μια μέρα στην άλλη. Και όλο αυτό το κράτος διαφθοράς και όλα αυτά που βασανίσανε και κάπου τα λένε όλοι, αλλά ποτέ δεν έγιναν πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ.